Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε πως για τη σύνδεση όλου του ηχείου, όχι μόνο για την κατασκευή του αντιχείου του σκάφους δηλαδή, αλλά και του καπακιού, χρησιμοποιούμε φυσικές πρωτεϊνικές σκόλες. Οι φυσικές πρωτεϊνικές σκόλες προέρχονται είτε από θαλάσσια ζώα, όπου είναι οι ψαρόκολες οι λεγόμενες. Η ανώτερη μορφή ψαρόκολας προέρχεται από την επεξεργασία στομαχιών ενός είδους γάδου, ή το συνηθέστερο από ζώα, από συνδετικούς ιστούς, επεξεργασία δερμάτων ή και οστών, η λεγόμενη οστεόκολα. Η αξιολόγηση της ποιότητας των διαφόρων φυσικών ζωικών υλικών εξαρτάται αρκετά από το χαμηλό ποσοστό λίπους που περιέχουν. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι λιγότερο σημαντικές, ας περιοριστούμε τώρα σε αυτή. Ένας περιορισμός που έχουν αυτές οι κόλλες, επειδή ακριβώς έχουν πρωτεϊνική βάση, είναι πως πρέπει να μην υπερβαίνει η θερμοκρασία, η οποία τις φέρνει σε μια ρευστή μορφή, ένα όριο. Το όριο αυτό κανονικά είναι οι 60 βαθμοί. Πέριξ των 60 βαθμών δηλαδή, αρχίζει και αποφυσικοποιείται η κόλλα, χάνοντας σταδιακά μέρος των ευεργετικών της ιδιοτήτων. Ποιες είναι αυτές οι ευεργετικές ιδιότητες? Πρώτον, είναι η συγκολητική της δυνατότητα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ταιριαχτή, ταιριάζει δηλαδή η συγκολητική της δύναμη με αυτή που χρειάζεται ένα ξύλο να συγκοληθεί με το διπλανό του. Μια άλλη ιδιότητα η οποία μας κάνει να προτιμούμε αυτές τις πάρα πολύ παλιές παραδοσιακές μεθόδους που έχουν παραμείνει ως τις μέρες μας αξεπέραστες, είναι το ότι οι κόλλες αυτές είναι αντιστρεπτές. Ό,τι κολλήσουμε με αυτή την κόλλα, εφαρμόζοντας στην κόλληση την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία, μπορούμε να αναστρέψουμε την κόλληση και να καταστήσουμε έτσι το όργανο επισκέψιμο σε κάθε του σημείο, δηλαδή επισκευάσιμο. Ο τελευταίος λόγος, αλλά από τους πιο σημαντικούς, είναι πως το φιλμ που δίδει τελικά αυτή η κόλλα στεγνό έχει δύο ιδιότητες. Είναι πάρα πολύ ξερό, δηλαδή κατά τη φυσική έννοια ελαστικό, μεταδίδοντας την ενέργεια χωρίς ίχνος απορρόφησης. Αν είχαμε δηλαδή μια κόλλα η οποία ήταν πάρα πολύ, είχε ένα πολύ ελαστικό μαστιχωτό φιλμ ανάμεσα στα συγκολλημένα ξύλα, θα απορροφούσε μέρος της ενέργειας το ίδιο αυτό το φιλμ και δεν θα ταξίδευε η ταλάντωση από το ένα ξύλο στο άλλο χωρίς τις απώλειες της μεσολαβούσης μαστίχας. Και ένα άλλο αρκετά σημαντικό προτέρημα είναι πως επειδή παρέχει φιλμ το οποίο και αυτό έχει παρόμοια υγροσκοπική συμπεριφορά με το ξύλο, παρακολουθεί άνετα τις διαστασιακές μεταβολές των ξύλινων μερών του οργάνου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης. Έχει αποδειχθεί από αιώνες χρήσης στα μουσικά όργανα. Στις εικόνες βλέπουμε πως μία λάμπα θέρμανσης βρίσκεται στην κατάλληλη απόσταση από την κόλλα, έτσι ώστε να διατηρείται η κόλλα στο θερμοκρασιακό περιορισμό που επιβάλλει ένεκα της πρωτεϊνικής της φύσης. Με το ψηφιακό θερμόμετρο ελέγχουμε τη θερμοκρασία, έτσι ώστε να μην ξεπεράσουμε για πολύ χρόνο το επιθυμητό όριο που μας δίνει το υλικό μας. Όπως και πριν, για να διατηρήσουμε την κόλλα σε υγρή κατάσταση, έχουμε αποφύγει το παραδοσιακό μπεν μαρί και το έχουμε αντικαταστήσει με λάμπα πυρακτώσεως σε συγκεκριμένη απόσταση. Έτσι και τώρα δεν χρησιμοποιούμε την γνωστή χαβιά, αλλά αυτήν που βλέπουμε εδώ είναι μια αυτοσχέδια χαβιά με αντίσταση, η οποία θερμαίνεται όσο της επιτρέπει ο θερμοστάτης. Φροντίζουμε και ελέγχουμε κάθε φορά με το ψηφιακό θερμόμετρο την θερμοκρασία να μην υπερβεί πέραν του όριου που εμείς θέλουμε. Είναι πολλά τα χρόνια για να περιμένει κανείς να βρει μια τέτοια εξήγηση, αλλά τώρα πια μπορώ να υποθέσω με αρκετή έτσι πιθανότητα να εξηγώ σωστά τα πράγματα. Το ότι δεν είχε σκόνες και ιδιαίτερα τη χαρακτηριστική μυρωδιά όπως άλλων εργαστήριων που τότε πήγαινα σύχναζα το εργαστήριο του Άρη, οφείλονταν στο ότι όταν εργαζόταν ήταν κλειστό το μπεν μαρί. Το γκάζι δηλαδή δεν δούλευε όταν αυτός έπαιρνε την κόλλα και έφτιαχνε το σκάφος του. Επίσης, η χαβιά του δεν ήταν πυρωμένη και καμένη όσο στα άλλα εργαστήρια και γι' αυτό μύριζε κάπως διαφορετικά, όχι εκείνο το καμένο που μύριζαν τα άλλα εργαστήρια όπου κατασκευάζονταν σκάφη και όργανα. Βέβαια, η κόλλα αυτή, ας επανέλθουμε, εκτός από τα ωφέλη που μας παρέχει, μας εμποδίζει να κάνουμε γρήγορα τη δουλειά μας. Δεν είναι μια κόλλα εύκολη, γιατί πρέπει να δουλεύετε σε ένα στενό εύρος θερμοκρασιών.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Αντρέα εδώ που βιάζεται να βάλει την τούγα, αφού προηγουμένως αλείψει στο τριφύλετο ενδιάμεσο ξύλο, στα φιλέτα δηλαδή, που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο υπάλληλες δούγες, αλήφει την κόλλα με πολύ βιαστικό τρόπο. Δεν είναι επειδή βιάζεται να τελειώσει το σκάφος και θέλει να κάνει μια βιαστική πρόχειρη δουλειά. Αντιθέτως, η αποφυγή της προχειρότητας έγκυται στο ότι κάνει κανείς πολύ σίγουρα βήματα, γρήγορα, προκειμένου να μην κρυώσει η κόλλα και κάνει παχύ φιλμ. Γιατί όσο παγώνει η κόλλα, τόσο χάνει την ρευστότητά της και δημιουργεί ένα παχύ φιλμ, κάτι που δεν το θέλουν. Ένας τρόπος να διευρύνουμε ελάχιστα τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθούμε μέχρι να βάλουμε τις πινέζες, αυτές τις ειδικές πινέζες συγκράτησης και μέχρι να έρθει η χαβιά, είναι να βάλουμε διάφορα προστήματα στην κόλλα, έτσι ώστε να κρατήσουμε λίγο ρευστό το ιξόδες, ακόμη και αν έχουμε απομακρυνθεί από την ιδεώδη θερμοκρασία προς τα κάτω. Τα προστήματα αυτά μπορεί να είναι ψευδάργυρος, μπορεί να είναι σε ελάχιστο ποσοστό πέριξ του 1% ουρία. Βλέπουμε λοιπόν, η ντούγα έρχεται, εφόσον έχει κολληθεί στον πίσω τάκο, έρχεται και συγκλίνει μαζί με τις άλλες, έτσι ώστε ο πίσω με τον προστινό και οι δούγες μαζί στο ολοκληρωμένο σκάφο να απομακρυνθούν δια μιας. Έρχεται η χαβιά να κάνει τη δουλειά της σε μια θερμοκρασία τέτοια που δεν παραβιάζει το θερμοκρασιακό όριο που μας θέτει το πρωτεϊνικής φύσεως υλικό μας. Έχω παρατηρήσει εξ εμπειρίας πως τα όργανα εκείνα στα οποία έχει παραβιαστεί το θερμοκρασιακό όριο προς χάρη της ταχύτητας και της οικονομίας φυσικά των εργατόρων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ραΐζουν στις ενώσεις τους από εκείνα τα σκάφη στα οποία δεν έχει παραβιαστεί η προδιαγραφή αυτή της κόλλας. Έχουμε καλύψει πια την επιφάνεια του καλοπιού με τις ντούγες και τα δύο μεγάλα παράντουγα. Επόμενο βήμα είναι να καθαρίσουμε την επιφάνειά μας. Βλέπουμε πως διαλέγουμε μία ξύστρα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Πρόκειται για μια αξεπέραστη παραδοσιακή μέθοδο, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στο γυαλόχαρτο, το ότι απομακρύνει φλούδες από το ξύλο, χωρίς λεπτές φλούδες από το ξύλο, χωρίς να επιβαρύνει τους πόρους του ξύλου με φορτίο λεπτόκοκκης σκόνης όπως θα έκανε το γυαλόχαρτο. Μειονέκτημά της είναι ότι χρειάζεται αρκετά περισσότερο χρόνο και περισσότερη κούραση για να το κάνει κανείς σωστά ολόκληρο το όργανο με την ξύστρα, αλλά η λεπτομέρεια των ελεύθερων πόρων του ξύλου βοηθάει την ηχητική απόδοση. Γι' αυτό και διαλέγουμε αυτή την παραδοσιακή μέθοδο απέναντι στην ευκολότερη του γυαλόχαρτου. Η κολάτζα είναι έτοιμη, κυρτωμένη και διακοσμημένη με τα ξύλινα διακοσμητικά της. Πρόκειται σε λίγο να προσαρμοστεί πάνω στο ξυμένο, όπως βλέπουμε, καλούπι. Την τοποθετούμε και ελέγχουμε σχολαστικά το βαθμό εφαρμογής της. Προσέχουμε ώστε να μην αφήνει κανένα κενό, τοποθετούμενη στη σωστή θέση. Προσαρμόζονται η κολάτζα με τη χρήση αυτού του αθρακονημάτινου καλουπιού, ας το πούμε, μιας φόρμας από επάλληλα στρώματα υφάσματος ανθρακονήματος και με τη βοήθεια σφικτήρων έρχεται η κλίση της κολάτζας και δημιουργεί απόλυτη επαφή με το σκάφος χωρίς να δημιουργείται κανένα κενό. Το ανθρακονημάτινο αυτό μοντέλο έχει δημιουργηθεί αντιγράφοντας απόλυτα την καμπύλωση του σκάφους. Το συγκεκριμένο όργανο θα διαλέξουμε να το κάνουμε με τη μέθοδο του αναγεννησιακού λαούτου, δηλαδή με σκαμμένες δούγες. Η μέθοδος που ακολουθούμε για να σκάψουμε τις δούγες είναι πάλι με την ξύστρα για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Έχουμε δημιουργήσει μια καμπυλωτή μικροσκοπική ξύστρα, η οποία όπως βλέπουμε απομακρύνει
σιγά σιγά φλίδες από το ξύλο, από το μεσαίο κομμάτι της δούγας που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο φιλέτα, δημιουργώντας κούρμπα. Ελέγχουμε μεθοδικά το βάθος που θα δημιουργήσουμε, ώστε να μην ξεπεράσουμε κάποιο επικίνδυνο όριο. Βλέπουμε τα μικρά ροκανίδια που απομακρύνει η ξύστρα μας. Τη δουλειά εδώ την κάνει ο Αντρέας Τζούροβιτς, το νεότερο μέλος της παρέας μας, είναι περίπου μαζί μας τους τελευταίους μήνες, έμαθε τη δουλειά εδώ και οφείλουμε πολλά στην υπομονή του και στην εργατικότητά του. Εδώ από κοντινή λήψη μπορούμε να δούμε τις τρεις πρώτες δούγες που έχουν σκαφτεί και τις άλλες δίπλα που πρόκειται με τη σειρά τους και αυτές να σκαφτούν. Ήρθε η ώρα να μπούμε σε ένα ξεχωριστό διακριτό χώρο του εργαστηρίου. Σε αυτό το χώρο διατηρούμε την ξυλία που χρησιμοποιούμε στα όργανα. Ο χώρος αυτός είναι απομονωμένος από το υπόλοιπο εργαστήριο, γιατί διατηρείται σε διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία. Παραδείγματος χάρη 35 βαθμούς θερμοκρασία με 22% υγρασία τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα πάρουμε μία ποσότητα καπακιών και θα αρχίσουμε να διαλέγουμε ακουστικά, εμπειρικά, το καταλληλότερο καπάκι για το υποκατασκευή όργανο. Έχουμε διαλέξει το ζευγάρι που θα αποτελέσει το καπάκι μας. Έχουμε ευθιάσει τις επιφάνειες που πρόκειται να συγκοληθούν και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ένωση. Ελέγχουμε ότι ταιριάζουν απόλυτα οι δύο επιφάνειες που πρόκειται να συγκοληθούν για να προχωρήσουμε στο λεγόμενο book match, στην ένωση δηλαδή του ζεύγους των καπακιών. Στο στάδιο αυτό έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της κεντρικής διακόσμησης με θερμενόμενη πρέσα. Η εργασία οφείλεται στον Νικόλα τον Μπορομπόκα, φίλο και συνεργάτη μας, όπου αφού έμαθε κοντά μας τη δουλειά τα τελευταία 3 χρόνια, με την υπομονή του αλλά και την οργανωτικότητά του, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αρτιότητα του αισθητικού χαρακτήρα των οργάνων μας. Η φιγούρα, όπως επικράτησε να τη λέμε, είναι μια ξύλινη σύνθεση μαρκετερή, εντεθειμένη σε σκάμα ακριβούς περιγράμματος και βάθους περίπου του 1 χιλιοστού που έχουμε φροντίσει να ανοίξουμε προηγουμένως το καπάκι. Ο λόγος που εμείς επιλέγουμε το ξύλο σαν υλικό για την κατασκευή της διακόσμησης είναι νομίζω αρκετά σημαντικός. Εφόσον το καπάκι συνολικά είναι το βασικότερο μέρος του οργάνου για το ηχητικό αποτέλεσμα, οποιοδήποτε περιορισμός στην ελευθερία της κίνησής του έχει άμεση επίπτωση στον ήχο. Το ξύλο λοιπόν, από αυτή την άποψη, υπερέχει έναντι οποιασδήποτε άλλης επιλογής, όχι μόνο επειδή έχει τη πιο κοντινή ακουστική αγωγημότητα με το ξύλινο καπάκι, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να το κολλήσουμε με ψαρόκολλα, αποφεύγοντας συχνοτικές απώλειες από συνθετικές κόλλες. Μια άλλη εξέλιξη που έχει γίνει εκτός κάμερας είναι το ροκάνισμα σε πάχος μόλις κάτω των 3 χιλιοστών. Επίσης έχουμε σημαδέψει το καπάκι στις θέσεις που πρόκειται να κολλήσουμε τα 3 καμάρια, καθώς και τη θέση της τσάκισης. Οι λόγοι που προτιμάμε στην εξέλιξη της κατασκευής μας: να προηγείται η διακόσμηση της οποιασδήποτε άλλης εργασίας στο καπάκι είναι κυρίως 2. Ο πρώτος είναι πως μπορούμε να εφαρμόσουμε απρόσκοπτα πίεση κατά την εφαρμογή της διακόσμησης, εξαλείφοντας τις επισφάλειες του κολλήματος. Ο άλλος είναι πως εάν έχουμε οποιοδήποτε τεχνικό ατύχημα, είναι προτιμότερο να χάσουμε ένα καπάκι σε αυτή τη μορφή, παρά ένα καπάκι που έχει δεχτεί καμάρια και έχει τοποθετηθεί στο σκάφος. Μια σύντομη ξενάγηση στο πολύ σημαντικό καλούπι για το καπάκι και το θόλο του, που αποτελεί ταυτόχρονα, κατά κάποιο τρόπο, τεκμήριο του τρόπου που εργαζόταν ο Άρης ο Απαρτιάν. Πρόκειται για τη χρήση μιας απλής πρέσας, όπου το ένα της μισό ήταν από ξύλο, φέρει σημαδεμένη στη ράχη της
τη θέση της τσάκισης, καθώς και σκάματα για κάθε ένα καμάρι ξεχωριστά. Κάθε καμάρι με προδιαμορφωμένη στη ράχη του την επιθυμητή καμπύλη τοποθετούνταν στο αντίστοιχο σκάμα, έτσι ώστε η καμπύλη του πλευρά να βρίσκεται στα χείλη της εγκοπής και ελάχιστα ίσως πιο ψηλά. Ακολούθως, αφού έμπαινε η κόλλα στη ράχη του καμαριού, τοποθετούνταν το επίπεδο ακόμα λεπτισμένο καπάκι από πάνω και η όλη διάταξη σκεπαζόταν με αυτές τις κυρτωμένες λαμαρίνες, τις οποίες πίεζαν με δύναμη αρκετοί σφιχτήρες. Αμέσως, με ένα φλόγιστρο, θερμαίνονταν η μεταλλική πλευρά της πρέσας, τόσο ώστε να στεγνώσει η κόλλα και το καπάκι να αντιγράψει την κυρτότητα του καλοπιού. Εμείς με ένα κανόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε εύκολα την παραμόρφωση που έδινε αυτή η πρέσα όχι μόνο στην κατά μήκος έννοια του καπακιού αλλά και στην κατά πλάτος. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός θόλου που κορυφώνεται στην περιοχή του καβαλάρι. Δύο είναι οι σημαντικότερες συνέπειες της διαίρεσης του καπακιού σε δύο μέρη. Όπως θα κατέγραφαν τα διαγράμματα Σλάτινι, εξαναγκάζεται το καπάκι σε διαφορετική διαταραχή, κάτι που έχει δραματική επίδραση και χαρακτηρίζει μέρος του ήχου μας. Μια άλλη πολύ σημαντική διαφοροποίηση που επιφέρει η κατασκευή της τσάκισης ή του θόλου, σωστότερα να πούμε, στο καπάκι, είναι πως αλλάζει δραματικά το κλάσμα της χαρακτηριστικής σύνθετης αντίστασης μεταξύ χορδών και καπακιού. Με λίγα λόγια, επειδή η χορδιέρα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το πέλμα του καβαλάρι, επειδή αυτός πατάει στην κορφή του θόλου, η δύναμη που ασκούν οι χορδές είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι εάν εφαρμόζονταν σε ένα επίπεδο καπάκι όπου η χορδιέρα θα ήταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του πέλματος του καβαλάρι. Και εμείς με πρέσα πρόκειται να προχωρήσουμε στην κύρτωση. Πάλι με τη μέθοδο της ψηφιακής αντιγραφής, ο πανταχού παρών Γιάννης Κάτος έχει αντιγράψει και δημιουργήσει με το CNC ένα ακριβές αντίγραφο σε αλουμίνιο. Στο προφίλ του εύκολα κανείς διακρίνει την τζάκιση. Αφού λοιπόν βάλουμε το καπάκι ανάμεσα στα δύο αλουμίνια, οδηγούμε την όλη διάταξη στη θέρμανση. Αυτή εδώ η πρέσα με τις χοντρές μεταλλικές πλάκες είναι θερμαινόμενη. Μία διάταξη αντιστάσεων και θερμοστάτη μας επιτρέπει να θερμάνουμε ελεγχόμενα όπου επιθυμούμε. Τώρα τη βλέπουμε να χρησιμοποιείται για την κατασκευή του θόλου, ενώ πριν η ίδια είχε χρησιμοποιηθεί για να πιέσει τη φιγούρα μας μέσα στο σκάμα. Σαν υπόδειγμα για την επίδειξη της τεχνικής αυτής χρησιμοποιούμε ένα μαντολίνο του Γομπάκη, που μάλλον ήταν και ο δάσκαλος του Μούρτζινου. Δυστυχώς δεν βλέπω σημειωμένη τη χρονολογία κατασκευής, αλλά μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ένα πολύ πολύ παλιό όργανο. Επειδή η τεχνική της τσάκισης προϋπήρχε στο μαντολίνο, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε πως μεταπίδησε από εκείνο το όργανο, από το μαντολίνο δηλαδή, στα προπολεμικά μπουζούκια. Στις σύγχρονες κατασκευές των μπουζουκιών, η τσάκιση ή θόλος, ας πούμε καλύτερα, έχει σχεδόν εγκαταληφθεί εφόσον εξελικτικά επικράτησαν νέες τεχνικές. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου λίγες εκείνες οι περιπτώσεις που υιοθετείται η αντίθετη τεχνική, δηλαδή η τεχνική του σάγματος. Πρόκειται για τη δημιουργία, από κατασκευαστική πρόθεση φυσικά, ενός ελαφρά προβουλιαγμένου, ας πούμε, καπακιού στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας, όπου ο καβαλάρης ασκεί λιγότερη δύναμη στο καπάκι εφόσον η χορδιέρα βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση σε ελαφρά υψηλότερο επίπεδο από το πέλμα του καβαλάρη. Κάθε μέθοδος φυσικά έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πάντως, για να επιστρέψουμε στην παρουσίαση της συγκεκριμένης μεθόδου, φαίνεται πως μπορούμε να μιλάμε πια τεκμηριωμένα πως αν μη τι άλλο, ο τρόπος αυτός της τσάκισης εξασφαλίζει το όργανο στο χρόνο αποτελεσματικά, εφόσον το αναγκαστικά παχύτερο καπάκι με την τσάκιση λειτουργεί σαν προένταση. Δείτε αυτό το οκτάχορδο όργανο με τις μεγάλες τάσεις του μαντολίνου σε πόσο άψογη κατάσταση διατηρείται το καπάκι του παρά τον πιθανό αιώνα που σηκώνει στην πλάτη του. Αξίζει να σημειώσουμε την ύπαρξη και στο Γομπάκι αυτής της τετραγωνισμένης καμπύλης που πέρασε και στο μαθητή του Μούρτζινο, τόσο στα μαντολίνα του τελευταίου όσο και στο καλούπι που δουλεύουμε. Ας μου επιτρέπει μία
προσωπική κρίση. Όσο παλιώνω στο επάγγελμα αυτό και κοντεύω σχεδόν τα 40 χρόνια, τόσο περισσότερο στέκομαι με θαυμασμό στη σοφία των παλιών εκείνων μαστόρων. Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε τις ξύλινες τραβέρσες που θα ακολουθούν εσωτερικά στο κύλο μέρος του καπακιού. Στο αυτοσχέδιο ξηραντήριό μας διατηρούμε μια σχετικά εκτεταμένη ποικιλία κατάλληλων ξύλων. Τα περισσότερα είναι ταξινομημένα με βάση τη χρονολογία και τον τόπο κοπής. Αυτό, ας πούμε, είναι του 1982 από την περιοχή Αρόζα της Ελβετίας. Το ειδικό βάρος, η σκληρότητα, η ελαστικότητα και στους τρεις άξονες είναι λίγα από τα πολλά χαρακτηριστικά που πρόχειρα τώρα μπορώ να αναφέρω και παίζουν ρόλο στην τελική επιλογή. Νομίζω πως καλό είναι να επισημάνω τη σημασία που αποδίδουμε στην αυστηρά ακτινική κοπή. Όλα τα καμαρόξυλά μας διατηρούνται στο χώρο αυτό κομμένα με αυτό τον τρόπο. Ανάμεσα στα διάφορα είδη βρίσκονται ποικιλίες όπως ο κέδρος, η σίτικα, είδη ευρωπαϊκής ερυθρελάτης από Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ρουμανία, Κάφκασο, Βοσνία και άλλες χώρες, όπου το καθένα έχει το λόγο του που βρίσκεται εδώ για τις μικρές ή τις μεγάλες διαφορές των χαρακτηριστικών του. Μαζί με το καπάκι και το είδος του ξύλου που έχουμε φτιάξει στο σκάφος, αποτελούν ένα συνδυασμό από την επιτυχία ή την αποτυχία του οποίου συνδέονται σχεδόν όλες οι ιδιότητες του ήχου. Έτσι λοιπόν, για την επιλογή των κατάλληλων καμαριών μπορεί να περάσουν αρκετές ώρες. Σχηματικά μιλώντας, θα έλεγα ότι στην κατασκευή του εγχόρδου, όταν ασχολούμαστε με το ηχείο και δει με το καπάκι ή τα καμάρια του, είναι σπάνιο να θεωρήσουμε κάτι σαν ασήμαντο ή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται την προσοχή και τη φροντίδα. Έχουμε ήδη περάσει στον οπλισμό του καπακιού, δηλαδή στην κόλληση των καμαριών. Αφού έχουμε προσεκτικά επιλέξει το κατάλληλο ξύλο για το κάθε καμάρι, έχουμε προχωρήσει στη διαμόρφωσή τους. Δηλαδή, έχουμε κόψει φέτες ελάχιστα μακρύτερες από το φάρδος του καπακιού που πρόκειται να καλυφθεί και πάχους περί τα 7 περίπου χιλιοστά. Η πλευρά της τραβέρσας που πρόκειται να δεχθεί την κόλλα και να εφαρμόσει στο κύλο μέρος του καπακιού έχει κυρτωθεί ώστε να παρακολουθεί απόλυτα την καμπύλη της πρέσας. Στο σημείο αυτό, εκτιμούμε πως αξίζει να δοθεί κάθε προσοχή στην εφαρμογή αν θέλουμε να έχουμε ένα τελικό καπάκι σωστά κυρτωμένο σε θόλο ή τσάκιση, αν προτιμούμε αυτή τη διατύπωση. Ελέγχουμε για μια ακόμα φορά την εφαρμογή μας προτού προχωρήσουμε στην κόλλα. Με τα ατσάλινα ελάσματα να πιέζουν το καμάρι μας στο καπάκι, ενώ αυτό εφαρμόζει απόλυτα στο χλιαρό ακόμα αλουμινένιο κομμάτι της πρέσας, επιτυγχάνεται η βέλτιστη συγκόλληση. Η θερμοκρασία αυτή είναι τόση όση χρειάζεται για να κάνει λίγο πιο ρευστή την κόλλα μας και έτσι να επιτύχουμε με τη βοήθεια της ισχυρής πίεσης των ατσάλινων ελασμάτων ένα λεπτό φιλμ κόλλησης, παράγοντα όχι ασήμαντο για τη φωνή στον ήχο του οργάνου μας. Ο άλλος λόγος για την ενθερμό κόλληση των καμαριών μέσω του αλουμινένιου μισού της πρέσας είναι πως το χλιαρό καπάκι διαστέλει τους πόρους του έτσι ώστε ο εμποτισμός να εισχωρήσει βαθύτερα. Αυτό το υγρό είναι ο εμποτισμός. Η σημασία του είναι μεγάλη. Η διεθνής πρακτική και παράδοση θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή του στις καλές κατασκευές όλων ανεξαιρέτως των εγχόρδων. Η σημασία που αποδίδεται στον εμποτισμό διεθνώς είναι πως από τα τρία στάδια του βερνικώματος που είναι ο εμποτισμός, η αδιαβροχοποίηση και η στήλωση, το τελικό δηλαδή βερνίκωμα, το σημαντικότερο στάδιο είναι το πρώτο, αυτό του εμποτισμού. Πρόκειται για ένα αραιό διάλειμμα διαφόρων φυσικών συστατικών σε απεσταγμένο νερό και η αποστολή του είναι να εισχωρήσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος στο καπάκι μας και να στεγνώσει στις μεσοκυτάριες αποστάσεις. Η σύστασή του είναι κολώδης και έχει σκοπό να εμποδίσει τη χαλάρωση της δομής του καπακιού ενισχύοντας τη συνεκτικότητα της δομής του. Πρακτικά προλαμβάνει αυτό που λέμε μπουμάρισμα. Σαν μπουμάρισμα περιγράφεται η σταδιακή επικράτηση στη φωνή του οργάνου μας των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων εις βάρος των υψηλών
συχνοτήτων που παρακμάζουν. Χάνονται, όπως λέμε, τα πρίμα. Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη στον ήχο, που δεν είναι καθόλου σπάνια στα μπουζούκια, έχει σαν ένα πιθανό αίτιό της την χαλάρωση σε ανεπιθύμητο βαθμό της συνεκτικότητας του καπακιού εξαιτίας της συνεχούς καταπώνησής του από τη δύναμη των χορδών και τη διαρκή κίνηση που αυτές το υποβάλλουν με το παίξιμο. Ο εσωτερικός εμποτισμός δεν θεωρείται απαραίτητος. Εμείς όμως στην περίπτωσή μας, του συγκεκριμένου δηλαδή οργάνου, εφαρμόζουμε μια ελαφριά εκδοχή του που περιέχει και φυσική αντιμικετιακή πρόληψη για την προσβολή του ξύλου από ανεπιθύμητους μύκητες. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στον εμποτισμό όταν τον εφαρμόσουμε στο εξωτερικό του καπακιού. Ας επανέλθουμε για λίγο στο σκάφος, το οποίο στο μεταξύ έχουμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε. Στο εσωτερικό του δηλαδή έχουμε κολλήσει το χρυσό, προσωπική επιλογή για το συγκεκριμένο όργανο, με τη μέθοδο που έχουμε ξαναπεί στην πρώτη μας συνάντηση, την προεργασία σκάφους. Ας πάρω λίγο την ευκαιρία να προσθέσω μία πληροφορία πως η μέθοδος αυτή ήταν γνωστή και εφαρμοσμένη από την εποχή της αναγέννησης στα εκλεκτά όργανα. Επίσης έχουμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε στο εξωτερικό το σκάψιμο των βουγών. Μια άλλη σημαντική διαδικασία που έχουμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε είναι η διαίρεση του επίπεδου των χιλέων του σκάφους μας σε δύο επίπεδα, ανάλογα, ακριβή, όπως είναι και το καλούπι μας. Βλέπουμε πως εφαρμόζουν τα χείλη του σκάφους πάνω στο καλούπι. Ένας τρόπος να δούμε εάν έχουμε κάνει σωστή δουλειά στην κύρτωση του καπακιού είναι ελεύθερο πια από σφιχτήρες και από την πίεση των ελασμάτων να δούμε εάν παρακολουθεί την κλίση που έχουμε επιχειρήσει να του δώσουμε. Όπως βλέπουμε, παρακολουθεί απόλυτα την κλίση αυτή. Εφόσον δύο πράγματα συμφωνούν με κάποιο τρίτο, άρα συμφωνούν και μεταξύ τους, επιβεβαιώνεται αυτό προσαρμόζοντας το καπάκι στο κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος του ηχείου. Βλέπετε ότι υπάρχει απόλυτη εφαρμογή. Έχουμε ελέγξει την αβίαστη, τη φυσική δηλαδή, παρακολούθηση της κύρτωσης του καπακιού στο κεκλειμένο επίπεδο των χιλέων του ηχείου. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στη κόλληση, διαμορφώνουμε με αυτό το μικρό και θαυματουργό ροκανάκι οργανοποιίας το τελικό πάχος των καμαριών στο επιθυμητό σημείο που θέλουμε, σύμφωνα με την εμπειρία και την επιθυμία μας. Είναι μια διαδικασία απόλυτα χρήσιμη και σημαντική και αυτή για την διαμόρφωση του τελικού ηχητικού αποτελέσματος. Όπως είπαμε ήδη από την αρχή της εισαγωγής του βίντεο, θα παραλείψουμε εκείνα τα στάδια κατασκευής που είναι λίγο πολύ κοινά σε όλα τα μπουζούκια και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο δουλειές ρουτίνας, για να επιδειχθούν στη θέση τους οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατασκευής, καθώς και θέματα ή πληροφορίες για τις παραδοσιακές τεχνικές που αναφέρονται μάλλον σπάνια. Έτσι λοιπόν, παραλείψαμε τα στάδια εφαρμογής των ξύλινων φυλέτων, καθώς και της ένωσης του σκάφους με το μάνικο, νεόριον. Οι εργασίες αυτών των εφαρμογών έγιναν στο εργαστήριό μας από το φιλομαθή και μεθοδικό Θοδωρή Παπαδάκη, όπου κατά την τετραετή περίπου συνεργασία μας απολαμβάνουμε την ποιότητα της εργασίας του που έρχεται από την πηγαία αγάπη του για την οργανοποίηση. Οι λόγοι επιλογής αυτού του καινούριου μάνικου που αποτελεί πατέντα του εργαστηρίου μας είναι αρκετά αναπτυγμένοι σε παλιότερο βίντεο, ενώ η ενδεχόμενη επιρροή αυτής της συγκεκριμένης τεχνικής στην φωνή, στον ήχο του εργάνου, εκτιμούμε πως είναι από μελιτέα έως ελάχιστα θετική για λόγους που αναπτύχθηκαν τεκμηριωμένα στο άρθρο με τίτλο «Το κάρμπον στα έγχορδα όργανα και η εμπειρία του εργαστηρίου μας από την εφαρμογή του στα μπουζούκια». Ωστόσο, στο συγκεκριμένο μπουζούκι υπάρχουν δύο παρεκκλήσεις από το πρωτότυπο. Η πρώτη είναι η κλίμακα, το μήκος ελεύθερης χορδής ή η απόσταση ζυγού καβαλάρη,
όπου στην περίπτωσή μας είναι 67 εκατοστά, ενώ στο πρωτότυπο, βάσει κάποιων αναλογιών που υποθέτουμε ότι ίσχυαν, πρέπει να υποθέσουμε πως ήταν τουλάχιστον 1 εκατοστό μικρότερη. Η δεύτερη παρέκκληση είναι η απουσία του χαρακτηριστικού στρογγυλού πλέγματος στην ακουστική οπή, δηλαδή της ροζέτας. Ενώ έχουμε κατασκευάσει κάποια μπουζούκια τέτοια με πλέγμα, στο συγκεκριμένο επελέγει τη υποδείξη του αγοραστή η συνηθισμένη, ας πούμε, οβάλ τρύπα που έχει επικρατήσει. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να πούμε πως η τρύπα αυτή είναι ανάλογη του μικρού σχετικά όγκου του σκάφους. Αξίζει να διευκρινιστεί πως η πολύ μικρή τρύπα, αν διαλέγαμε δηλαδή μια πάρα πολύ μικρή τρύπα, ας πούμε, διαμέτρου μερικών χιλιοστών ή μια άλλη τεράστια που θα αποτελούσε ένα μεγάλο μέρος του καπακιού, ανάμεσα λοιπόν στις δύο αυτές ακραίες επιλογές που θα ακύρωναν τον ήχο, υπάρχει για τον όγκο του ηχείου το καταλληλότερο εμβαδόν ακουστικής οπής. Ας πούμε για τα 6,25 λίτρα περίπου που είναι ο όγκος του αέρα στο ηχείο μας, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ηχητική οπή. Η μελέτη του ηχείου Helmholtz και τα συμπεράσματα που απορρέουν από τους αντίστοιχους μαθηματικούς τύπους, ιδίως από εκείνον που περιγράφει φυσικά το συντονισμό του ηχείου χωρίς λαιμό, μας οδήγησαν στο συγκεκριμένο εμβαδόν ελεύθερου χώρου στην τρύπα. Για παράδειγμα, αν αντιπαραβάλλουμε δύο ηχεία όπως αυτά, εύκολα βλέπουμε την αντιστοιχία όγκου και ακουστικής οπής. Ευτυχώς πάλι η τεχνολογία έρχεται να μας δώσει χείρα βοηθείας. Με το μαγνητικό αυτό παχύμετρο, το οποίο υπόσχεται ακρίβεια περί του εκατοστού του χιλιοστού, προσδιορίζουμε αναπεριοχή το πάχος του καπακιού μας. Σημειώνουμε αυτές τις περιοχές με ένα μολύβι, με σκοπό να το λεπτύνουμε στο επιθυμητό πάχος. Όπως βλέπουμε, έχουμε περιγράψει με το μολύβι τις περιοχές με τα νούμερα που αντιστοιχούν στο πάχος που μας έδωσε το παχύμετρο. Το εργαλείο που διαλέγουμε για τη λέπτυση του καπακιού είναι πάλι αυτό το μικρό, απλό αλλά θαυματουργό εργαλείο, η ξύστρα. Το απλό αλλά όχι απλοϊκό αυτό εργαλείο που προτείνει η παράδοση είναι μέχρι σήμερα αξεπέραστο για τη λέπτυνση των μερών του ηχείου στα μουσικά όργανα για τους λόγους που έχουμε προαναφέρει στην κατασκευή του ηχείου. Η ξύστρα αφαιρεί λεπτές φλίδες από το ξύλο ενώ το γυαλόχαρτο σκίζει επιφανειακά τις ίνες του ξύλου αφήνοντας μία ανεπιθύμητη πούλπα από σκισμένες ίνες και λεπτόκοκκι ύλη. Ανεπιθύμητη η παρουσία αυτής της πούλπας που γίνεται μια περίπου αόρατη λάσπη με την έλευση του βερνικιού. Επειδή μπήκαμε πια στο στάδιο που θα οδηγήσει στο βερνίκωμα του οργάνου, θέλοντας να προλάβουμε τη μεταφορά χρώματος πέριξ των ορίων της φιγούρας στο λευκό καπάκι, στερεώνουμε την επιφάνεια της φιγούρας με ένα είδος εμποτισμού, όπου κυριαρχεί ως συστατικό του η ζελατίνη. Είμαστε πια στα πρώτα στάδια του βερνικώματος και εφαρμόζουμε με το πινέλο τον κυρίως εμποτισμό. Σύμφωνα με την εργασία του Σακόνη, τα μυστικά του Στραντιβάρη, συστατικά του εμποτισμού μέσα στο απεσταγμένο νερό μπορεί να είναι διάφορες φυσικές κόλλες χαμηλής συγκολητικής δύναμης, καθώς και άλλα πολλά συστατικά όπως για παράδειγμα το μέλι, ορός από ασπράδι αυγού, πρόπολη και διάφορες γόμες. Στα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πειραματιστεί αρκετά με αφετηρία αυτή την εργασία και χρησιμοποιούμε παραλλαγές και προσθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου διαφορετικού καπακιού κάθε φορά. Ανάλογα δηλαδή την ελαστικότητα
με την εμπειρία που μας έχουν οδηγήσει τα αρχικά σφάλματα, έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες παραλλαγές της αρχικής συνταγής. Περνάμε στο δεύτερο μέρος του βερνικόματος του οργάνου μας, που είναι η αδιαβροχοποίηση. Επειδή στο καπάκι πρόκειται να εφαρμόσουμε ένα βερνίκι το οποίο κρίνουμε ότι καλό θα ήταν να ακολουθήσει μετά από κάποιο στάδιο αδιαβροχοποίησης, εφαρμόζουμε καζεϊνικό του ασβεστίου με το πινέλο. Απλά το καζεϊνικό του ασβεστίου είναι καζεΐνη διαλυμένη σε ασβεστόνερο. Θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφέραμε πως για οποιοδήποτε υλικό έρχεται σε επαφή με το ξύλο, καλό θα ήταν να ελέγχετε το pH. Έχουμε ελέγξει με ένα pH-μετρικό χαρτί πολύ εύκολα το ουδέτερο pH των διαλυμάτων που μπαίνουν πάνω στο ξύλο, είτε ως εμποτισμός είτε ως αδιαβροχοποίηση. Η εφαρμογή διαλυμάτων με ουδέτερο pH είναι απαραίτητη, και αυτό γιατί το όξινο pH καταστρέφει και διαβρώνει την κυταρίνη, ενώ το βασικό pH, το υψηλό δηλαδή pH, καταστρέφει την ήμη κυταρίνη. Καλό είναι λοιπόν ο έλεγχος με το pH-μετρικό χαρτί να είναι μια πάγια διαδικασία στην εφαρμογή των εμποτισμών ή ακόμη και της αδιαβροχοποίησης ή και του βερνικιού. Ας έρθουμε τώρα στην παρασκευή του βερνικιού που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε επιλέξει ένα πολύ γνωστό βερνίκι αλκοόλης, το λεγόμενο βατέν. Το βατέν περιέχει γομαλάκα, σανδράκα, μαστίχα, τριμεντίνη Βενετίας, γόμα γούτα και όλα αυτά διαλυμένα σε εθυλική αλκοόλη. Συγκεκριμένα είναι 125 γραμμάρια γομαλάκας, 70 γραμμάρια σανδράκας, 30 γραμμάρια μαστίχας, 30 γραμμάρια τριμεντίνη Βενετίας, 60 γραμμάρια γόμα γούτα και όλα αυτά διαλυμένα συνολικά σε 900 γραμμάρια αλκοόλης. Αφού χτυπήσουμε στο γουδί όσα συστατικά χρειάζεται να κονιορτοποιήσουμε, διαλύουμε τη γομαλάκα και τη γόμα γούτα ξεχωριστά σε ένα μέρος αλκοόλης, κατά προτίμηση μικρό μέρος αλκοόλης, να γίνει ένα πηχτό διάλειμμα. Το υπόλοιπο των ρητινών στην υπόλοιπη αλκοόλη εν θερμό. Ας είναι καλύτερα θερμή η αλκοόλη για να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια το αποτέλεσμα. Αφού φιλτράρουμε αυτό το δεύτερο διάλειμμα, το ενώνουμε με το διάλειμμα το πρώτο της γόμα λάκας και της γόμα γούτας, και αφού ηρεμήσει η αλκοόλη μας, μετά από τουλάχιστον μία εβδομάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το ταλαιπωρημένο βαζάκι περιέχει αυτό ακριβώς το σχετικά απλό βερνίκι αλκοόλης. Ετοιμάζουμε τώρα μία μικρή μπάλα, γιατί έχουμε ένα μικρό εμβαδό οργάνο που πρόκειται να κάνουμε. Το βερνίκι βατέν θα το εφαρμόσουμε μόνο στο καπάκι. Κατά τον κλασικό τρόπο, μπαμπάκι πίσω από ένα λινό ύφασμα, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή της μπάλας.